γνωστός Άγιος Φραγκίσκος της Αζίσης πεθαίνει στις 3 Οκτωβρίου του 1226. Είναι ο προστάτης των ζώων και του περιβάλλοντος. Στις 15 Οκτωβρίου του 1776 πεθαίνει ο Τζον Έλις που ανακάλυψε το πιο γνωστό σαρκοφάγο είδος, την Διονέα Μουσκυπούλα, περιγράφοντας και τον τρόπο με τον οποίο δρούσε η παγίδα του είδους. Το πρώτο τεύχος του National Geographic εκδίδεται 1 Οκτωβρίου του 1888. Στις 23 Οκτωβρίου του 1958 προβάλλονται για πρώτη φορά τα καινούργια σχέδια στρομφάκια. Στη σειρά κυρίαρχο ρόλο παίζει η φύση, όπως τα στρομφόσπιτα από μανιτάρια και τα στρομφόμουρα. Ξεριζώνεται η ιερή ελιά του Πλάτωνα όταν τη χτυπάει λεωφορείο στις 3 Οκτωβρίου του 1976. Το Ιαπωνικό Πανεπιστήμιο Αθηνών φυλάσσει ό,τι απέμενε από τον αρχαίο κορμό σε ειδικά κατασκευασμένη προθήκη. Μεταξύ άλλων, χαρακτηρίζεται στην 1η Οκτωβρίου του 1986 ως διατηρητή μνημείου της φύσης ο Πλάτανος της Αγίας Λαύρας Καλαβρίτων, κατά από τον οποίο κηρύχθηκε η Επανάσταση του 1821. Ύστερα από 359 χρόνια και συγκεκριμένα στις 31 Οκτωβρίου του 1992, η Καθολική Εκκλησία παραδέχεται ότι ο Γαλιλαίος είχε δίκαιο και ότι η γη γυρίζει. Στις 4 Οκτωβρίου του 1994 καταγράφεται η χαμηλότερη συγκέντρωση όζοντος πάνω από την Ανταρκτική. Η γνωστή τρύπα του όζοντος το 1979 είχε συγκέντρωση όζοντος 220 μονάδων τόψων, ενώ εκείνη τη μέρα έφτασε τις 73. Τα επόμενα χρόνια τα επίπεδα του όζοντος ξανανέβηκαν και ταλαντίζονται γύρω από τα 100. Ιδρύεται στις 11 Οκτωβρίου του 2006 το Εθνικό Πάρκο Δάσος Δαδιάς Λευκύμης Σουφλίου, που έχει έκταση 42.800 εκτάρια και φιλοξενεί περίπου 400 σπάνια και ενδημικά είδη χλωρίδας και πολλά σημαντικά είδη πανίδας. 3 χρόνια αργότερα, στις 2 Οκτωβρίου του 2009, ιδρύεται το Εθνικό Πάρκο Ρωσιράς Ροδόπης. Έχει έκταση 173.115 εκτάρια και φιλοξενεί 1.200 είδη χλωρίδας, εκ των οποίων περίπου 211 είναι σπάνια ή απειλούμενα είδη, 15 από αυτά είναι λείψανα της τριτογενούς εποχής και 90 είναι ενδημικά των Βαλκανίων. Στο πάρκο υπάρχει το μοναδικό δάσος ερυθρελάτης στην Ελλάδα, ενώ σημαντική και ιδιαίτερη είναι η πανίδα της περιοχής.